Ο Λόγος στον Πολίτη κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στην Βεργίνα τηλεόραση, εδώ από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Σήμερα φιλοξενούμενη είναι η Άννα Παπά, εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Διαχειριστικών Εταιριών και ο κύριος Στέλιος Γαβριήλ, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών. Το 25-250-900 στη διάθεσή σας, μιλάμε για τη συντήρηση των κτηρίων, γιατί καταραίουν τα κτίρια, αλλά και για τις προτάσεις τις οποίες είναι κατατεθειμένες και πρόκειται να ψηφιστούν σε νόμο όσον αφορά τις διαχειριστικές επιτροπές των κοινόκτητων οικοδομών. Και κοινόκτητη οικοδομή μπορεί να είναι και δύο μονάδες, κύριε Γαβριήλ, και τέσσερις, ή πρέπει να είναι πάνω από πέντε, κύριε Παπά. Όπως το έχει πει, είναι συγκεκριμένος αριθμός μονάδων συγκεκριμένος που θεωρείται. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είναι και δύο, μεταξύ δύο και τεσσάρων, ναι. Θεωρείται πάλι κοινόκτητη οικοδομή. Αυτό που ήθελα να συνεχίσω με τον κύριο Γαβριήλ προηγουμένως είναι για το θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων οικοδομών. Το πώς επιλέγουμε τέλος πάντων τους ανθρώπους που θα συντηρήσουν το σπίτι μας, βλέποντας κάποιες φθορές και το κόστος. Γιατί υπάρχει δυσκολία τέλος πάντων από τον κόσμο, δεν ξέρει βασικά πολλές φορές, δεν ξέρουμε κατά πόσον αν θα πρέπει να γίνει ή όχι μια συντήρηση και πόσο θα κοστίσει αυτή η συντήρηση. Γιατί φέρνεις δύο τεχνικούς, ο ένας λέει α ποσό και ο άλλος λέει εκ διαμέτρου αντίθετα ένα β ποσό, πολύ διαφορετικό. Πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε τους συναδέλφους σας, κύριε Γαβριήλ? Αυτόν φαίνεται θα απειληθεί με τη νέα νομοθεσία, η οποία προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πιστοποίηση των κτηρίων. Το οποίο θα γίνεται από εγγεγραμμένο μέλος του ΕΔΕΚ, πιστοποίηση, το οποίο άρα αν υπάρχει πρόβλημα θα υπάρχει η μελέτη, την οποία θα έχει ετοιμάσει ο μηχανικός και θα δίνεται στη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα επιλαμβάνεται των διορθώσεων με προσφορές, οι οποίες θα επιβάλλει, θα τις βλέπει με τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία ανοίγει το κτίριο. Τώρα, αυτό πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι για να γίνει σωστή δουλειά. Τώρα, αυτό που γίνεται σήμερα, μέχρι σήμερα, να βρίσκουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μην έχει τη γνώση, να μην έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, για να μας απλώς μέσω λόγω εμπειρίας ή κάποιων δικών του παραστάσεων ή εμπειριών να σου δίνει κάποια λύση του προβλήματος χωρίς να έχει την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση ή των υλικών το οποίο θα χρησιμοποιήσει, είναι πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο ψηλό το κόστος ή και να γίνει κάποια επιδιορθώση η οποία να μην είναι η πλέον σωστή και να ξαναχρειαστεί μετά να ξαναμπείς σε διαδικασία να επιδιορθώσεις και να μην είναι το σωστό αποτέλεσμα που θα πάρεις. Άρα, σήμερα υπάρχει στην νομοθεσία αυτών των καιρών, το οποίο γίνεται και πέραν από το καιρό αυτό, να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα ότι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος θα προβεί σε κάποιον με έναν συνεργείο το οποίο θα βρει μέσω αγγελιών ή μέσω γνωστών, πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε περίπτωση που δεν είναι είτε εγγεγραμμένος εργολήπτης, διότι δεν χρειάζεται για να πούμε την αλήθεια στις εσωτερικές εργασίες, δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος κάποιος εργολήπτης. Πότε χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος? Όταν γίνεται, χρειάζεται, όταν υπάρχει άδεια οικοδομής, όταν γίνονται εξωτερικές εμβάσεις. Δηλαδή σε ένα κτίριο, αν θα προσθέσει ένα μέτρο ή θα αλλάξει τα παράθυρα, θα ρίξει τον τοίχο, να αλλάξει το παράθυρο, να κάνει πόρτα, χρειάζεται αυτό, χρειάζεται να έχει άδεια οικοδομής. Αν είναι μόνο κάποιο μπογκάτισμα που θα γίνει στο κτίριο, δεν χρειάζεται σε αυτό. Άρα όμως και εκεί θα επιστρέψω την προσοχή ότι εάν σε ένα ψυχλό κτίριο θα πρέπει να στήσεις καλοσιές, πρέπει να γίνει από ένα συνεργείο το οποίο έχει τη γνώση να στήσεις καλοσιές, διότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο ασφάλεια και υγεία, το οποίο πρέπει να γνωστοποιηθεί, να γίνει κοινοποίηση στο αρμόδιο τμήμα για να μπορέσει να έρθει να λέξει. Διότι σε περίπτωση ατυχήματος στην κατασκευή, εάν δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος και δεν έχει ο ίδιος ασφάλεια ευθύνη εργοδότου για το προσωπικό του, την ευθύνη θα μεταφερθεί στο ιδιοκτήτη. Και στη χειρότερη περίπτωση θα μεταφερθεί στη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει αυτή την εργασία και θα έχει. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Πέρα από ασφάλεια, να υπάρχουν και αυτά
θέματα νομοθεσίας και θέματα ποινών. Ναι. Αυτό πρέπει να. Βέβαια, μιλάμε για τις κοινόκτηδες οικοδομές. Όταν πρόκειται για κάποιον ο οποίος θα πρέπει να φτιάξει το σπίτι του, ναι, ιδιωτικά. Εκεί πρέπει πάλι, η δική μου άποψη είναι πρέπει υπάρχει καθορισμός. Δεν υπάρχει καθορισμός. Όχι. Ζούμε σε ένα ελεύθερο. Όχι. Μπορεί να, γι' αυτό πρέπει ίσως να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, σε έναν, ακόμα και σε έναν αρχιτέκτονα. Μπορεί ένα μικρό γραφείο, μπορεί να, δεν είναι ένα μεγάλο γραφείο, να περάσει να στείλει κάποιον προσοντούχων μηχανικών ή αρχιτέκτονα να επιβλέψει, να δει και να ετοιμάσει μια μελέτη και έτσι να υπάρχει και να το. Να ζητήσει από 2-3 συντηρητές ή υπεργολάβους, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να εκτελέσουν την εργασία αυτή. Να μην είναι ο ιδιοκτήτης μόνο με έναν που βρίσκει, ο οποίος μπορεί να μην είναι καν υπεργολάβος, μπορεί να είναι κάποιος που κάνει πάρτα με αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι και αλλοδαπός κιόλας. Το να είναι αλλοδαπός δεν είναι πρόβλημα. Το να είναι νόμιμος. Να είναι νόμιμος. Να είναι νόμιμος. Να είναι νόμιμος εργοδότης. Και να είναι και γνώστης τουλάχιστον. Αυτό εννοούσα. Δεν σημαίνει ότι και οι Ελληνοκύπροι είναι γνώστες που ενδιαφέρονται, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Αλλά ως συνήθως γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι πλέον, αυτό είναι και φαινόμενο ότι έχουν αυξηθεί το κόστος πλέον των υλικών, των εργατικών. Έχει και λόγω της αυξημένης ζήτησης πλέον σε εργατικών και έλλειψης εργατικού δυναμικού, έτσι κάποιος που θα ζητήσει να εκτελέσει μια δουλειά, υπάρχει αρκετός εργασίες πιο μεγάλου όγκου, άρα στις μικρές εργασίες, μικροεργασίες, ζητεί περισσότερα για να εκτελεστεί αυτή η εργασία. Άρα αυτό που θέλω να προσθέσω είναι μια ευκαιρία, ακούουν οι νεαροί και ότι να καταλάβουν ότι υπάρχει πολύ προσωπικό έδαφος και λεφτά στον κατασκευαστικό κλάδο και ακόμα να ξεκινήσει να εκπαιδευτεί, να μάθει τη δουλειά για να γίνει και στις συντηρήσεις, διότι είναι το μέλλον. Ναι. Θα υπάρχει τεράστια ζήτηση, διότι τα κτίρια με τα χρόνια μετά τον πόλεμο, μετά το 1974, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι γυρασμένα και χρειάζονται για να γίνουν συντήρηση, να γίνουν στρατηγική αναβάθμιση για να γίνουν με τα νέα σχέδια που βγάζει η κυβέρνηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτίριων αυτών. Άρα είναι πολύ καλό να το μελετήσουν και να διαφερθούν για το επάγγελμα. Θέλετε ότι δεν το μετακινούσατε ότι ασχοληθήκατε με τον κατασκευαστικό τομέα για να μιλάτε και να προτρέπετε την νεολαία προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Γαβρίλ. Είναι δουλειά μου. Αν δεν. Αν δεν αγαπούσατε, δεν θα το κάνατε κιόλας, έτσι. Έτσι. Ναι. Ναι. Τώρα, πριν περάσω στην κυρία Παπά για να δούμε και για τις διαχειριστικές επιτροπές, μπορεί ένα κτίριο το οποίο. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, λένε οι ειδικοί. Εσείς ανησυχείτε καθόλου? Αυτόν έχει ανησυχώ. Θα σας απαντήσω διαφορετικά. Ήδη η κυβέρνηση, μόλις ανέλαβε, ο Υπουργός Εσωτερικών, προχώρησε σε κατατάφυση 43 πολυκατοικιών στο συνοικισμό. Σωστά. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ανησυχία και από το ίδιο το κράτος και από το ίδιο τους φορείς ήταν πάλι. Και όπως είδε συνοικισμού και μπορούσε να τις κατεδαφίσει τις πολυκατοικίες. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Στον ιδιωτικό τομέα, τι γίνεται. Αυτό πρέπει να είναι ένα καλό παράδειγμα το οποίο πρέπει να δουν και οι ιδιοκτήτες που έχουν αυτά τα κτίρια, είτε να τα συντηρήσουν, είτε να τα καταφύσουν και να χτίσουν καινούργια. Μια πολυκατοικία, κύριε Γαβρίλη, η οποία θα θεωρηθεί ως επικίνδυνη. Μπορεί να ο Δήμος, η αρμόδια αρχή, ο Δήμος ή ο Υπάρχος, να προβεί σε κλείσιμο του κτίριου. Ναι. Υπάρχει, αλλά πού θα πάνε οι γενικοί όμως? Αυτό είναι. Υπάρχουν για τις, να κηρύξει το κτίριο κατάλληλων και να. Υπάρχει μια οριοθέτηση. Πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια οριοθέτηση μεταξύ ενός κτιρίου το οποίο είναι κατάλληλο και ενός που δεν είναι. Η διαχωριστική γραμμή που βρίσκεται. Στον έλεγχο των στατικότητας του κτιρίου. Συστατικότητα. Ναι, γίνονται με ελέγχη. Υπάρχουν κατάλληλα τρόποι, οι οποίοι μπορεί να προβεί ένας μηχανικός και ένα εργαστήριο για να ελέγξει τη στατικότητα του κτίριου, την αρχιτεκτικότητα του σκυροδέματος, του πλεισμού και τη διάβρωση του κτίριου και να γίνουν αυτά. Να έρθουμε σε εσάς για τα κριτήρια. Είπαμε, μείναμε την τελευταία φορά που συζητούσαμε, κυρία Παπά, για το θέμα των κριτηρίων, όσον αφορά τουλάχιστον για τις διαχειριστικές επιτροπές, για τα λεφτά τα οποία πώς θα τα διαχειρίζετε, πώς θα τα διαθέτει τέλος πάντων για την ασφάλεια βασικά των ενίκων και των ιδιοκτητών και των πολιτών οι οποίοι περνούν. Γιατί μιλάμε για κατάρρευση μπαλκονιών σε κυρίους δρόμους.
Πώς θα γίνεται, θα υπάρχουν κριτήρια μέσα, υπάρχουν κριτήρια στις προτάσεις αυτές και στον νόμο. Υπάρχουν ήδη, θα υπάρχουν και στην καινούργια νομοθεσία. Είναι κριτήρια και είναι κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα λειτουργεί η Διαχειριστική Επιτροπή. Ναι. Πώς θα λειτουργεί. Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν οι ποινές, εφόσον δεν θα. Ποινές για εκείνους που παρανομούν όσον αφορά πού. Τη διαχειριστική, στη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία δεν θα εξασκεί τα καθήκοντά τη ή θα. Εννοείται ότι θα γίνεται έλεγχο αν η Διαχειριστική Επιτροπή εξασκεί τα καθήκοντά τη και τα κάνει ναι, σωστά. Ευελπιστούμε ότι θα γίνεται έλεγχο. Ναι. Διαφορετικά, να μπορέσει να καταγγελθεί. Υπάρχουν οι κανονισμοί, οι οποίοι είναι οι πρότυποι κανονισμοί. Και από εκεί και πέρα είναι οι εσωτερικοί κανονισμοί που μπορούν να συνάψουν οι διαχειριστικές επιτροπές. Θα υπάρχει ευκαιρία και σύναψη εσωτερικών κανονισμών. Πάντα υπάρχει ευκαιρία, βεβαίως. Πέραν των πρότυπων κανονισμών, υπάρχουν και οι εσωτερικοί κανονισμοί. Αυτοί θα πρέπει να συνενέσουν στην περίπτωση βέβαια, αυτή, θα βέβαια, πρέπει να συνενέσουν όλοι. Ναι, θα πρέπει να συνενέσουν όλοι και σίγουρα δεν πρέπει να είναι εκτός της νομοθεσίας. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι όλα επιτρεπτά. Υπάρχουν όρια στο τι θα συμφωνηθεί και όχι. Τι μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των ιδιοκτητών σε μια κοινόκτητη οικοδομή. Για παράδειγμα, το ύψος των κοινοχρήστων, ο τρόπος που θα καθορίζονται τα κοινοχρήστα, ο τρόπος που θα εισπράττονται, οι αναλυτικές καταστάσεις και γενικά οι κανονισμοί ασφάλειας, υγείας και όλα αυτά. Ναι. Πώς τα βλέπουν οι. Είσαστε σύνδεσμοι διαχειριστικών εταιριών κοινόκτητων οικοδομών. Εμείς είμαστε οι εταιρείες που κάνουμε διαχειριστικές εταιρείες. Πώς τα βλέπουν οι εταιρείες όλα αυτά και όλα αυτά τα οποία ακούγονται ότι θα εφαρμοστούν μέσα από τον νόμο τον οποίο θα ψηφιστεί, κυρία Παπά. Εμείς ως σύνδεσμος και ως εταιρείες χειροκροτούμε και συγχαίρομαι αυτήν την προσπάθεια που γίνεται. Υπήρχε η ανάγκη και ευελπιστούμε σύντομα να εφαρμοστεί καινούργια η νομοθεσία. Σίγουρα έχουμε προτάσεις πολλές να πούμε, να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στην όλη αυτή. Για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Για τη διαμόρφωσή του, για τις θέσεις μας. Έχουμε ξεκάθαρες θέσεις ως σύνδεσμος και ευελπιστούμε να ακουστούμε. Ήδη ακουγόμαστε, υπάρχουν συζητήσεις κτλ. Γιατί εντάξει, είμαστε και στην πρώτη γραμμή εμείς. Ναι. Τα βλέπουμε καθημερινά, τα αντιμετωπίζουμε, τα γνωρίζουμε. Πονάμε τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν τόσα χρόνια. Ναι. Οπότε, ναι. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι 25-250-900 είναι στη διάθεσή τους. Μιλάμε για την ασφάλεια των κτηρίων, αλλά και για τις κοινόκτητες οικοδομές και για τα κοινόχρηστα των κοινόκτητων οικοδομών. Αφορά και κτίρια τα οποία δεν έχουν τίτλο. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει τίτλος. Φτάνει να υπάρχει άδεια οικοδομής. Να έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής. Δεν είναι αναγκαίο η κάθε μονάδα να έχει την τελική έγκριση ή τον τίτλο ιδιοκτησίας. Θεωρείται κοινόκτητη οικοδομή οποιαδήποτε έχει εξασφαλίσει άδεια οικοδομής. Ναι. Και το νομοσχέδιο αυτό επιλύει και προβλήματα νομικής ερμηνείας στο πώς κάποια στιγμή λέμε τι σημαίνει κοινόκτητη οικοδομή, τι σημαίνει υποχρεώσεις, τι σημαίνει βεβαίως, δικαιώματα. Υπάρχουν ερμηνείες. Ναι. Για το τι κλπ. Είναι κοινόκτητη και όλα αυτά υπάρχουν ερμηνείες. Ναι, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα. Υπήρχε. Τώρα τι αλλάζει. Δεν εφαρμοζόταν όμως, έτσι. Ναι. Αυτό να αλλάζει στην ουσία. σίγουρα υπάρχει, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως είπα, συγχαίρουμε όλη την προσπάθεια που γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Έχει ακόμη λίγη δουλειά να γίνει. Όμως, γενικά υπήρχε η νομοθεσία, δεν ήταν ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως, δεν εφαρμοζόταν και υπήρχε η άρνηση της εφαρμογής του. Δεν εφαρμοζόταν λόγω άρνησης, βασικά. Ναι. Γιατί υπήρχε η άρνηση. Γιατί. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε γιατί. Ωραία. Λοιπόν, κάτι τελευταίο έτσι για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Κύριε Γαβρίλ, εσείς τι θα λέγατε στους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα όσον αφορά τις συντηρήσεις, όσον αφορά όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, για να μην φοβόμαστε ότι το επόμενο μπαλκόνι που θα πέσει θα είναι το δικό μας. Πρέπει πλέον να, αφού θα αναγκαστεί το κράτος να γίνει νομοθετηθεί. Το επιστοποιηθούν τα φυστάμενα κτίρια, να γίνονται επιστοποιήσεις όλων των κτίριων. Είναι αναγκασμένο νομίζω, πρέπει να γίνει και να το ψηφίσει η Βουλή, γιατί πλέον δεν πρέπει να, μέχρι να αποκτήσουμε την κουλτούρα σαν λαός, ο οποίος πρέπει και να νιώθει ότι
σε μια πολυκατοικία δεν είναι μόνο το δικό μας το διαμέρισμα το οποίο μας ανήκει, αλλά άλλο το κτίριο. Σωστά. Είναι μέρος και τα κοινόχρηστα είναι δικά μας και έτσι πρέπει να γίνει, να λαμβάνει υπόψη ότι πρέπει να μαζεύει ένα απόθεμα οικονομικό στο Διαχειριστική Επιτροπή για να μπορέσει να προβαίνει, δεν είναι στα πρώτα χρόνια που θα το χρειαστεί, θα το χρειαστεί στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, έτσι να υπάρχουν το απόθεμα το οποίο να χρησιμοποιείται στο μέλλον, μελλοντικά, για τη σωστή συντήρηση και αυτό θα δώσει, πρέπει να αντιληφθεί η κουλτούρα, αυτό που λέμε, θα δώσει έτσι να αντιληφθούν ότι το κτίριο το οποίο θα συντηρείται διαχρονικά δίνει αξία στο ίδιο το δικό μας το διαμέρισμα, δίνει αξία στο ίδιο το οικοδόμημα και περισσότερο και για σκοπούς μεταπόλησης, να σκεφτούν ότι η αξία του συγκεκριμένου, αν ένα κτίριο, αν είναι το διαμέρισμα το δικό σου είναι, γίνει ανακαίνιση εσωτερικά, αλλά εξωτερικά το κτίριο είναι χαλιά, δεν θα ανεβάσει την αξία του κτίριου. Αν είναι όμως το κτίριο όμως είναι συντηρημένο και το δικό σου διαμέρισμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα, θα έχεις προτεραιότητα και περισσότερο πλεονεκτική θέση από τον άλλον που θα θέλει να πωλήσει. Ναι. Και θα είναι και επειδή το κόστος πλέον των καινούριων ανεβαίνει συνεχώς, ναι, και θα ανεβαίνει, θα είναι πιο ελκυστικό και πιο εύκολο, πιο ελκυστικό για να, για να μεταπολιθεί και σε καλύτερη τιμή. Σωστά. Το ίδιο και στο ενίκιο θα είναι μεταδιαχρονικό. Δεν είναι τα πρώτα 5 χρόνια θα βλέπουμε μία αυξητική τάση τα πρώτα 10 χρόνια και μετά να βλέπουμε πτωτική τάση της τιμής του ενοικίου. Πόσα χρόνια είναι η διάρκεια ζωής ενός οικοδομήματος, συμβατικού οικοδομήματος, δηλαδή όχι μεταλλικής κατασκευής? Είτε μεταλλικής είτε σκευοδέματος πρέπει να είναι κανονικά είναι 40-50 χρόνια, χωρίς, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 100, όπως βλέπουμε, και τα 200, αν το συντηράσει σωστά και μπορεί να αντέξει και να γίνεται συντήρηση σωστή και γίνονται κάποιες στατικές αναβαθμίσεις στα διαστήματα. Μετά από 40 χρόνια θα χρειαστεί κάποια στατική αναβάθμιση. Ναι. Άρα δεν είναι απαραίτητο το κτίριο πρέπει να το χαλάσει στα 40 χρόνια. Εάν το συντηρήσει σωστά, θα έχει περισσότερη διάρκεια ζωής και θα έχει στην πορεία, αν χρειαστεί στατική αναβάθμιση λόγω νέων δεδομένων, θα χρειαστεί να γίνει κάποια στατική αναβάθμιση και εξυγχρονισμός του συγκροτήματος ή ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι, κύριε Παπά. Ακούγοντας τον κύριο Γαβρίλ, μου έρχεται στο μυαλό για τις ανακαινήσεις πιθανών κάποιων διαμερισμάτων σε κοινότητες οικοδομές. Κάποια ναι, διαμερίσματα γίνονται πολύ όμορφα με τις ανακαινήσεις, ενώ κάποια άλλα παραμένουν εκεί όσοι είχαν από τον καιρό που είχαν χτιστεί. Οπότε δεν ξέρω και αν υπάρχει, πώς θα τα διαχειριστεί η Διαχειριστική Επιτροπή κάποια στιγμή και με τα κοινόχρηστα αλλά και με τις συντηρήσεις. Κοιτάξτε, όταν πρόκειται για τις μονάδες εσωτερικά, δεν υπάρχει εξουσία της Διαχειριστικής Επιτροπής, αλλά ούτε της εταιρείας. Αλλά και εξωτερικά. Τα παράθυρα. Εξωτερικά, βέβαια. Ναι. Τα απογιατίσματα, οι σοβάδες, μπορεί... τα αυτά τα οποία. Τα επιχρήσματα. Ναι. Αυτά είναι. Ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, ναι, μπορεί να επέμβει. Όσον αφορά τις μονάδες, όχι, εκτός και αν κριθούν ακατάλληλες. Όπου η Διαχειριστική Επιτροπή ναι. μπορεί να αποταθεί στην υπηρεσία και η υπηρεσία να αποταθεί στον αρμόδιο φορέα, ώστε να κριθεί ακατάλληλη η μονάδα. Δηλαδή, μπορεί να κριθεί και ακατάλληλη μια μονάδα. Μια μονάδα από την κοινότητα. Ένα διαμέρισμα. Ναι, οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υπόλοιπη οικοδομή. Οπότε εκεί ναι, πρέπει να γίνει όμως καταγγελία. Το επικίνδυνο θεωρείται ότι για κατάρρευση ή επικίνδυνο θεωρείται ότι μπορεί να είναι μια σωλήνα, για παράδειγμα, ναι. η οποία να υπάρχει διαρροή. Και να επηρεάζει το οριστεί και τι σημαίνει επικίνδυνο, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Υπάρχει, ναι. Όταν θα καταγγείλεις, ναι, θα πεις ότι είναι αυτό και κρίνω ότι είναι αυτό και αν πράγματι κρίνουν ότι είναι ακατάλληλο, θα επέμβουν, ώστε να εξαλειφθεί ο κινδύνος. Λοιπόν, ένα θερμό ευχαριστώ και στους δύο, και στην κυρία Παπά, αλλά και στον κύριο Γαβρίλ, γιατί είσαστε κοντά μας σήμερα, πολύ κερατοπιστικοί για το θέμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Περιμένουμε τέλος πάντων νομοσχέδιο να εγκριθεί, να ψηφιστεί για τις κοινότητες οικοδομές και για τη διαχείριση των επιτροπών των κοινότητων οικοδομών. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους φίλους τηλεθεατές γιατί ήταν κοντά μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Εμείς θα συναντηθούμε και πάλι την Παρασκευή στις 3:30 με άλλα θέματα ενδιαφέροντα και πάλι. Σημειώστε το 25 250 900. Ένα πολύ όμορφο βράδυ να έχετε. Ραντεβού την Παρασκευή.